Με κλειστό. Καλησπέρα. Καταρχάς να πω ότι την κατέστησα γραφτά την ερώτηση, απλά μάλλον ήμουν λίγο εκπρόθεσμος. Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικού έργου από Στολία μέχρι νοσοκομείο. Το αντιπλημμυρικό έργο από την περιοχή της Στολίας μέχρι το νοσοκομείο Καλαμάτας έχει διακοπεί μετά από έτοιμα του αναδρόμου. Αυτή τη στιγμή απομένει ένα ποσοστό της τάξης του 40% σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή για την αποπεράτωση του έργου. Το μεγαλύτερο μη αποπεραδομένο τμήμα του έργου σχετίζεται με τις διαδικασίες των αποκλειώσεων που απαιτούνται ώστε να κατασκευαστεί το τμήμα που αποτελεί τον αποδέκτη της συμβολής των υδάτων από τους ενδιαφέροντες αγωγούς και προς αυτό την ασφαλή ροή του στο χήμα όλων ξενήλα. Ο αξιότιμος κ. Δήμαρχος κατά το παρελθόν και συγκεκριμένα από Μάρτιο του 2020 ανέφερε πως θα προκληθεί μια εργολαβία προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Επίσης, στις 5 Ιουνίου του 2020, ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε την πρόθεσή του να πουλήσει αναγκαστικές αποκλειώσεις προκειμένου να προχωρήσει το έργο. Ερωτούμε τη Δημοτική Αρχή. Πρώτον, έχει προχωρήσει η διαδικασία των αναγκαστικών αποκλειώσεων και αν ναι, σε τι στάδιο βρίσκεται. Δεύτερον, πόσο χρονικό διάστημα υπολογίζεται, με αφαγιότητα το υπολογίζεται, να διαρκέσει η παραπάνω διαδικασία δεδομένου θα απαιτηθεί μια μελέτη και μια χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τρίτον, τα αεροπορικά έργα, σύμφωνα με τις επιταγές της επιστήμης, υλοποιούνται πάντα ξεκινώντας από τον τελικό αποδέκτη, διότι στην πορεία είναι πιθανό να προκύψουν διάφορα ζητήματα, όπως οι ψωμετικές διαφορές και άλλα. Για ποιο λόγο το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται τμηματικά, χωρίς μάλιστα να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες αναδοκλήρωσης, ακολουθώντας ουσιαστικά κατά αυτόν τον λόγο μια ορθόδοξη πρακτική. Τέταρτον, αυτή τη στιγμή δεδομένου ότι δεν υφίσταται το τελικό τμήμα, ο αποδέκτης δηλαδή ουσιαστικά, πόσο λειτουργικό μπορεί να χαρακτηριστεί το ενόγω έργο. Και άλλη μια ερώτηση και τελειώνω. Τον Ιούνιο του 2020 είχε κατατεθεί ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον υποφαινόμενο και τον κύριο Λαζαρίδη σχετικά με την αποπεράτωση του έργου των ΛΕΣΕ στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας. Όπως είναι γνωστό, το έργο έχει διακοπεί και σε ορισμένους χώρους του σταδίου οι μηδενικές εργασίες έχουν δημιουργήσει καπαλάδεκτη κατάσταση. Η Δημοτική Αρχή έχει απομαχθεί τότε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να αποκρατηθεί το έργο των συντομότερων δυνατών. 3,5 μήνες μετά, ερωτούμε τη Δημοτική Αρχή, πρώτον, έχει προχωρήσει η διαδικασία επέκταση της σύμβασης με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη συνέχεια της χρηματοδότησης. Δεύτερον, τι ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί, εάν βέβαια έχουν πραγματοποιηθεί, για τη συνέχιση και αποπεράτωση του έργου. Και τρίτον, μπορεί η Δημοτική Αρχή να παρέχει ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε περίπου πρόκειται να ολοκληρωθεί το έργο. Ευχαριστώ.